Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ορφέας Web TV και σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Διάβλος επικαιρότητας». Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και καλούμαστε όχι μόνο να ψηφίσουμε, αλλά προπάντων να μην ξεχάσουμε όσα δήλωναν οι πολιτικοί την τετραετία που πέρασε και φυσικά το τι έπραξαν. Μαζί μας έχουμε την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών, κυρία Ελένη Μιλιώρη. Κυρία Μιλιώρη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Να σας ευχαριστήσω και για τη φιλοξενία στο κανάλι σας, κυρία Τσιριγότη. Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, θα ήθελα να δούμε ένα μικρό βίντεο και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Πολύ ευχαριστώ. Θες που θα δώσουν τον οριζόμενο στο Σύνταγμα Όρκο επί του Κορανιέου να προσέλθουν. Να επαναλαμβάνετε τον όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα του Πανταδύναμου Θεού και του μόνου αυτού προφήτη, ο οποίος είναι ο Μωάμεθ, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Μάλιστα, κυρία Μιλιώρη. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των Ελλήνων πολιτών να τοποθετούνται δημοσίως, στην ουσία, κατά των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Το σχολείο σας, παρακαλώ. Είχαν και άλλα βίντεο. Κυρία Τσιριγότη, εκεί που ακούσαμε το δημοκρατικό πολίτευμα, το δημοκρατικό πολίτευμα δεν έχει κομματική απόχρωση. Η δημοκρατία έχει δημόσια διοίκηση και δεν παίρνει αποχρώσεις δεξιά-αριστερά και είναι ίδια και μία ενιαία για όλους τους πολίτες της, σε όποιο σημείο και να κατοικούν, ό,τι δόγμα και να, σε όποιο δόγμα και να πρεσβεύουν. Είναι ενιαία σφαιρική και είναι για όλους. Δεν παίρνει χρώμα θρησκείας, ας πούμε. Είναι στη διοίκηση και στη συμμετοχή όλων. Δηλαδή, όταν λέτε διοίκηση... Ότι στη διοίκηση, όπως είδαμε και πολύ καλά, γιατί το βόρειο τμήμα της Θράκης δηλώνουν Έλληνες με το Ισλαμικό στοιχείο, υπάρχουν και Έλληνες ξεχασμένοι όμως. Γιατί η νομοθεσία αυτό δείχνει. Δηλαδή, μου λέτε ότι προβάλλονται τα δικαιώματα, ίσως... κάποιον που έχουν ένα διαφορετικό δόγμα και όχι των Ελλήνων, αυτό ακριβώς μου έτσι τοποθετήσετε. Έχει παρατηρηθεί μια διαγραφή του Έλληνα, μια συρρήκνωση και άλλωστε είναι γνωστό το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο δεν γυρίσανε να το κοιτάξουν απευθείας στον Έλληνα, αλλά κοιτάξανε με την μετανάστευση, να το λύσουν το δημογραφικό. Δηλαδή βλέπουμε μια φθήνουσα κατάσταση, δεν βλέπουμε την ισονομία, ισοδυναμία, ισοκρατία, που είναι όλα για πάντα, για όλους και ίδια. Το βλέπουμε και στα επιδόματα, το βλέπουμε σε πάρα πολλές πτυχές της καθημερινότητας. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη μέσα σε όλο αυτό. Σίγουρα, και σκεφτείτε ότι ο Έλληνας θεσμικά είναι ανύπαρκτος από το πρώτο άρθρο, όπως το έχουν δηλώσει, ότι είναι ο πιστός στο δόγμα. Έχει φύγει το εθνολογικό στοιχείο του Έλληνα, το αυτούσιο εθνολογικό στοιχείο, και έχουν βάλει Έλληνα τον πιστό. Ξέχωρα όμως από αυτό, βλέπουμε σε μια διάρκεια ότι ο Έλληνας συνέχεια, ξέρετε πότε εμφανίζεται, μόνο ως ελληνικό δημόσιο, στο οποίο μπαίνει εγγύτης, να στηθούν business υπέρ τρίτων. Στις οποίες βγαίνει στο τέλος ο Έλληνας χρεωμένος. Γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη, εγώ αυτή ήταν η ερώτησή μου. Για απαντήστε μου. Δικαιοσύνη λοιπόν τι κάνει? Η δικαιοσύνη έχει στηθεί με τέτοια μέτρα και σταθμά και περνά, ξέρουμε ότι όλα αυτά φιλτράλλονται μέσω της εκλογικής διαδικασίας. Είναι το παράθυρο, η πόρτα που δείχνει πόσοι μπαίνουν και βλέπουμε ότι στο τέλος βλέπουμε ότι αντί για εκλεγμένους έχουμε διορισμένους. Έχουμε καταλήξει να έχουμε διορισμένους στη Βουλή και χωρίς φεξ σύσταση στη Βουλή σε σώμα. Δηλαδή, ο κόσμος που βλέπουμε και αναγνωρίζουμε ως βουλευτές, δεν ξέρουμε ούτε καν πόσους αριθμούς ψήφων έχουν και αν δικαιούνται να έχουν. Έχουμε φεκ διάλυσης και όχι φεκ σύστασης της συγκρότησης σε σώμα. Επομένως είναι πάρα πολλά τα κενά που δείχνουν όχι μόνο την απουσία του Έλληνα, την απουσία του δικαίου. Την απουσία του δικαίου. Δίκαιο, μάλιστα. Απορρέει, υποθέτω, η δικαιοσύνη από αυτό, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για δικαιώματα και δεν έχουμε διεκδικήσεις, έχουμε σταματήσει να διεκδικούμε, έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας. Βλέπουμε να ξεπολούνται όλα τα πάντα, δηλαδή βλέπουμε μια
συρρήκνωση του Έλληνα, ακόμα και, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όχι ουραγή, όχι από όντες. Ουσιαστικά από όντες, κυριολεκτικά από όντες οι Έλληνες. Έτσι όπως τοποθετήστε, αναρωτιέμαι, δηλαδή δεν υπάρχει δίκαιο. Είναι κομμένο και ραμμένο όταν η νομοθεσία, όταν σας είπα για αυτή την, περίπτωση ότι δεν υπάρχει υπέξη σύσταση της Βουλής σε σώμα. Νομοθετούν για τους άλλους και δεν έχουν γίνει ήδη νόμους. Δεν υπάρχει το ΦΕΚ σύστασης. Φτιάχνουν ΦΕΚ για όλους τους υπόλοιπους και έχουν εξαιρέσει τους αυτούς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τους βολεύει? Τι είναι αυτό? Γιατί υπάρχει απουσία του ελληνικού στοιχείου. Αν το δούμε και αν εξετάσουμε και το... καταρχάς στη Βουλή έχουμε απόγονους. Εκείνων που... οι απόγονοι εκείνων που βάλανε δύο φορές φυλακή τον Κολοκοτρώνη. Βρίσκονται οι απόγονοι του συμπάχου με την οικογενειοκρατία. Δεν έχει ένα άνοιγμα ελεύθερο ο Έλληνας να μπει μέσα. Αυτό το άνοιγμα το κάνει τώρα η Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι το άνοιγμα και το κάλεσμα για ένα εθνικό παρουσιολόγιο του Έλληνα εντός της Βουλής, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Θέλω να δούμε ένα ακόμα βίντεο και αμέσως μετά το σχολείο σας. Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσετε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαμε τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Τη Μακεδονία που τώρα τη λέμε Βόρεια. Κύριε Μιλιώρη. Δεν σας παραξενεύει η συνεχόμενη και διαρκή ότι δεν έχει ο Έλληνας συνέχεια, ενώ η ιστορία μας είναι, είμαστε οι μόνοι που διεκδικούμε τη λέξη αρχαίος πολιτισμός και να πούμε κάτι, ότι αρχαίος δεν σημαίνει ο παλιός, ο ξεπερασμένος. Αρχαίος είναι, σημαίνει αυτός που έχει αρχή. Έχει αρχή, έχει δημιουργία. Το προϋπάρχον σημαίνει κάνω την αρχή πρώτος. Δεν υπάρχει άλλος. Εμάς μας βρήκανε. Είτε είχαμε το Οθωμανικό ζυγό πριν το 1821, μας βρήκανε, προϋπήρχαμε, έχουμε ιστορία και έρχονται κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι σου λένε η Μακεδονία των γειτόνων μας, ο γείτονάς του. Πώς λεγόταν όταν εμείς ήμασταν σε αυτά τα χώματα τόσες, πώς λεγόταν ο γείτονάς του? Ποιος ήταν ο γείτονάς του? Τα Σκόπια, ιδιωτικά κράτη, εταιρείες. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό κατά τη γνώμη σας? Μα είναι το γεγονός ότι επειδή ο Έλληνας, δεν θα μπορέσω να μην το πω, ο Έλληνας έχει ιστορικά, εθνικά, κληρονομικά δίκαια τα οποία δεν έχουν γίνει, κυριαρχικά δίκαια τα οποία δεν έχουν ακουστεί. Είμαστε οι μοναδικοί που κάναμε νήξη πάνω σε αυτό το θέμα και στα εθνικά κληρονομικά δίκαια που από εκεί απορρέουν είναι η βάση στην οποία στηρίζεσαι και διεκδικείς. Απαιτείς, δεν παρακαλάς, δεν πας να διαπραγματευτείς. Κάτι που είναι δικό σου θα το διαπραγματευτείς. Κάτι που είναι δικό σας και σας ανήκει εξ ορισμού από πάντα. Θα πάτε να το διαπραγματευτείτε ή θα το υπερασπιστείτε? Τι θα τα κάνετε? Και είδαμε την διαπραγμάτευση, μια διαπραγμάτευση στη Συμφωνία των Πρεσπών, που παραχωρήσαμε, ενδώσαμε, παραχωρήσαμε, υποχωρήσαμε και δεν πήραμε το απόλυτο τίποτα, κυριολεκτικά. Δεν φαίνεται εκείνη μια, αυτή που σας είπα, η ανισότητα και η αφάνεια του Έλληνα? Δεν τη διαπιστώνετε? Φυσικά είναι αφανής. Και ξεκινάει από την ιστορία και από την παιδεία. Όταν σου σβήνουν την ιστορία των Μακεδονομάχων, φανταστείτε τι προηγούμενα άλλες ένδοξες σελίδες έχει. Γιατί για να μην έχει σημείο αναφοράς, συνέχεια και συνέπεια, να διεκδικήσει και να βγει μπροστά. Γιατί δεν εφαρμόζεται λοιπόν το δίκαιο έτσι όπως θα έπρεπε να εφαρμόζεται? Γιατί είναι θέμα συμφερόντων. Εδώ η Βουλή, κυρία Τσιριγότη, θα με αναγκάσετε να πω και αυτό τελικά, έχει καταντήσει μια μεγάλη υπεργολαβία, μια ιδιωτική εταιρεία που κάνει υπεργολαβίες και ξεπουλάει τα πάντα. Ξεπούλημα είναι, και ένα ξεπούλημα είναι και οι πρέσπες. Ένα εθνικό ξεπούλημα παντού. Ένα ξεπούλημα τώρα ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τα μισά νησιά, το Αιγαίο. Θέλω να δούμε ένα ακόμα βίντεο και θα συνεχίσουμε. Θα το πω και στο όνομα της οικουμενικότητας και των μουσουλμάνων αδελφών μας. Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Θεός να δώσει. Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Ζουράρη λοιπόν. Θα δώσει, αλλά δεν θα δώσει στους Έλληνες. Οι Έλληνες είμαστε σε τροχιά αφανισμού, εθνοκάθαρσης, γενοκτονίας με αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε την ανισότητα σε όλα τα επίπεδα. Τα επιδόματα έρχονται και έχουν, με το που έρχονται παίρνουν επιδόματα, καλύτερους μισθούς, καλύτερες αποδοχές και ο Έλληνας
περιθωριοποιείται όλο και περισσότερο. Εγώ αυτό, και αυτό που με έκανε να το βλέπω ότι είναι τελείως άδικο, παράλογο και άδικο, να έχεις μια τεράστια εθνική κληρονομιά, να σου ανήκουν σχεδόν τα πάντα και να είσαι ξεχασμένος και παραμελημένος. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ μπροστά σας προεκλογικά με την Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί αυτό το κενό του Έλληνα, πάμε να το βάλουμε μπροστά. Ετερόκλητα στοιχεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τι θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευση αν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια της? Ποιο είναι το πρόγραμμά της? Τι θα κάνει με το δίκαιο έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα? Πώς θα το εφαρμόσει? Είναι θέμα βούλησης. Θα βγάλουμε ξανά μπροστά τον Έλληνα. Θα δώσουμε αξία σε κάθε τι ελληνικό, στο ελληνικό brand name. Που έχουμε όλα τα πάντα, δηλαδή ένας τόπος ευλογημένος που παράγει τα πάντα και τα έχουμε όλα σε αδράνεια. Εισάγουμε και τα παραμικρά, ακόμα και προϊόντα που τα παράγει, σαπίζουν εισοδιές και στα. Και πάμε και κάνουμε εισαγωγές. Γιατί? Έχουμε τα καλύτερα προϊόντα. Έχουν κάνει έρευνα, γιατί είμαστε στον τομέα της βιομηχανίας και έχουμε δει ποιοτικό με τάξη. Με τάξη, κυρία Τσιριγότη, στην Πελοπόννησο που βγάζει ένα πολύ. Άρα, τι θα πράξει η Ελλήνων Συνέλευση? Σχετικά με το δίκαιο, σχετικά με το πώς θα δομηθεί, θα δομηθούν έτσι οι νόμοι, ούτως ώστε να αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης. Για να αισθάνεται ασφαλής ο Έλληνας πολίτης, πρέπει να φανεί ότι εκείνη η ισότητα, η ισονομία, η ισοπολιτεία, δεν είπαμε ότι θα διαγράψουμε τους άλλους, θα πάρουμε τη θέση που μας αξίζει. Είναι η εντολή αποπληρωμής, είναι το όπλο και το εφόδιο στο οποίο ο Έλληνας ξαναμπαίνει μπροστά, από εκεί που είναι ανύπαρκτος, δηλώνει την κυριαρχία του και επανέρχεται. Είναι το έντυπο το οποίο υπάρχει μόνο στην Ελλήνων Συνέλευση και βγάζει τον Έλληνα από την αφάνεια και από την ανυπαρξία και τον βγάζει μπροστά επίσης. Βάλει και την αδράνεια, γιατί βλέπουμε τον Έλληνα πολίτη ότι δεν είναι ενεργός, είναι αδρανής, έχει βολευτεία κατά κάποιο τρόπο μέσα στα προσωπικά του προβλήματα. Μα ακριβώς το γεγονός, μα εκεί είναι η συνέχιση του προβλήματος, το γεγονός ότι η αδιαφορή περιμένει λύσεις από τρίτους και από άλλους, από τα κόμματα. Άρα η λύση από πού θα έρθει? Από την ενεργοποίηση του ίδιου του πολίτη. Η δημοκρατία είναι συμμετοχή. Αυτό πρεσβεύει η Ελλήνων Συνέλευση. Η Ελλήνων Συνέλευση πρεσβεύει το ξανά το ελληνικό χρώμα στην Ελλάδα και την ανάπτυξη και τη δημιουργία επί ίσης όρους για όλους. Πριν κλείσουμε, σε προεκλογική περίοδο λοιπόν, μια ανάσα πριν τις εκλογές, τι θα θέλετε να πείτε στους τηλεθεατές μας? Ότι αν δεν ενεργοποιηθούν οι ίδιοι και δεν κινητοποιηθούν, θαύματα και μάνα εξ ουρανού δεν πρόκειται να βρέξει, κυρία Τσιριγότη. Τα πάντα έρχονται από εμάς, γιατί είναι δικά μας, μας ανήκουν, δεν είναι κομπασμός και εθνικισμός, δηλαδή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας, τα δίκαια και τα δικά μας, όχι κάποιον τρίτον. Δεν πάμε να κλέψουμε και να αρπάξουμε και να εκμεταλλευτούμε όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα εις βάρος μας. Δεν πάμε αυτό το άδικο που έχουμε εισπράξει τόσους αιώνες και τόσα χρόνια να το γυρίσουμε. Πάμε να το βάλουμε σε νέες βάσεις, με νέο τρόπο, με δημοκοινοβούλια, να δώσουμε το βήμα. Και η αρχή έχει γίνει, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα, δεν ανεβαστιέμαι από κανένα μεγάλο οικογενειακό τζάκι και πολιτικό τζάκι, κυρία Τσιριγότη. Είμαι η γειτόνισσα της διπλανής πόρτας. Ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, και αν μπορώ να τα καταφέρω εγώ, γιατί να μην μπορούν και όλοι οι δίπλα μου γύρω μου να γίνει, γιατί αυτό είναι κάτι συλλογικό για όλους. Έχει τη συλλογικότητα, δεν είναι 2-3, μιλάμε για εκπροσώπηση και όχι αντιπροσωπεία. Εκπροσώπηση βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και κόβεις εκείνη την αλυσίδα με τους ανάθεση έργου εις τρίτων, πόσοι πιο πολλοί μπαίνουν, έχουμε ένα σπάταλο κράτος, έχουμε μια γραφειοκρατία. Όσο περισσότερο το μαζέψουμε και ξέρουμε ότι έχουμε άτομα άξια και ικανά και βασιστούμε σε ικανούς και άξιους συνέλληνες, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και δεν είναι τόσο δύσκολα και βουνό, αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες. Αυτό και εδώ να το τελειώσω. Κύριε Μιλιώρη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Φίλοι μου, θα είμαστε ξανά μαζί σε μια επόμενη εκπομπή.